πραγματοποιήθηκε η τακτική συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, μεταξύ των οποίων έγινε γνωστή και η παρέτηση του συμπαραστάτη του Δημότη. Ναι. Τι σημαίνει αυτό στην πράξη, ένας Δήμος σαν το Δήμο Παγκαίο ουσιαστικά, χωρίς συμπαραστάτη? Δεν είναι μόνο ο Δήμος Παγκαίο. Αυτός ο θεσμός δεν αγκαλιάστηκε τελικά από τους Δήμους. Από τους 320 Δήμους, μόνο οι 13. Ή 11 ή 13, να μην κάνω λάθος, είχαν βγάλει συμπαραστάτη, κατόρθωσαν να βγάλουν συμπαραστάτη του Δημότη. Τελικά, ο ίδιος για προσωπικούς τους λόγους έχει και κάποιες αιχμές βέβαια στην παρέτησή του. Σχολιάστηκε αρνητικά και από τον Δήμαρχο και από Δημοτικούς Συμβούλους και από μένα, που μπορώ να πω ότι είχα μια καλή συνεργασία μαζί του όταν χρειάστηκε τις υπηρεσίες μου, γιατί εγώ είμαι εδώ, θα είναι αναπληρωτής του Δημάρχου εκεί, όλη την ημέρα εδώ. Θα έπρεπε και ήταν το πρέπον δηλαδή να έρθει και προσωπικά και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και στον ίδιο τον Δήμαρχο να εξηγήσει και προφορικά τους λόγους του, πέρα από ένα γραπτό κείμενο που άφησε και έφυγε, γιατί τον τιμήσαμε πραγματικά και εμείς και κάποιοι συνάδελφοι από την Ελλάσσονα Αντιπολίτευση και τον βγάλαμε συμπαραστάτη. Για όποιες αιτιάσεις έχει στην παρέτησή του, θα μπορούσα και θα είχα, γιατί πάντοτε σαν άνθρωπος είμαι και έτσι πιστεύω καλοπροαίρετος και θέλω δηλαδή να τα όλα να τα, όποιες καταγγελίες γίνονται να τις βλέπω, θα ήταν πολύ πιστευτές εάν γινόταν αυτές οι καταγγελίες πριν το 2013. Όταν πληρώνονται και τα λοιπά. Σήμερα που όλοι, και αυτό είναι ένα θέμα βέβαια και όχι μόνο για τους συμπαραστάτη αλλά και όλους τους αιρετούς, σήμερα που δεν πληρώνεται, έτσι από τη νέα χρονιά του 2013, όταν είσαι συνταξιούχος παίρνεις μόνο τη σύνταξή σου ή επιλέγεις ας πούμε το έτσι. Σήμερα την κάνουμε, φεύγουμε και για να έχουμε και ένα πρόσχημα λέμε και κάποια άλλα πράγματα. Δεν τα σχολιάζω καθόλου δηλαδή αυτές τις αιτίες δηλαδή. Δεν μπορεί για να λέμε έτσι καθαρά τα πράγματα. Δεν μπορεί να είναι μια από τις αιτίες ότι χρησιμοποιούν η αιρετή αυτοκίνητο και εγώ πρέπει να φύγω. Έτσι, να μην έχουμε τώρα, να λέμε έτσι την πραγματικότητα. Πιστεύω, αλλά και αυτό είναι ένα ζήτημα, πολύ συνολικότερο και πολιτικό ζήτημα, ότι η αιρετή πλέον από το ένα άκρο φτάνουμε στο άλλο. Δηλαδή, ναι, λέμε ότι είμαστε εθελοντές κατά βάση, ότι δεν πληρωνόμαστε για αυτό που κάνουμε, όπως και εγώ, αλλά το να υπηρετείς το κοινό, να υπηρετείς ας πούμε, το δημόσιο, και να σου επιβάλλει ουσιαστικά να πληρώσει και από την τσέπη σου δηλαδή, αυτό είναι κάτι που θα το βρουν μπροστά τους. Δηλαδή δεν μπορεί άνθρωποι πραγματικά καθόλου αξιόλογοι να ασχοληθούν σήμερα με την, έρχονται οι εκλογές να ασχοληθούν με την τοπική αυτοδιοίκηση, όταν αυτοί τόσο απαξιώνονται είτε από τους αιρετούς, είτε οι αιρετοί, έτσι και όλοι οι εκλεγμένοι. Πρόεδροι κτλ.